Έχουμε έναν συνάδελφο, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο οποίος περιμένει παιδάκι. Θα σας μιλήσω για ένα μεμονωμένο, έτσι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Έχει παιδάκι. Η γυναίκα του υπηρετεί στην Σάμο. Η κυβέρνηση έρχεται και του λέει του συναδέλφου μου αυτού, δεν μπορείτε να δουλέψετε μαζί. Ο οποίος και αυτός είναι σοκ. Στοιχείο, είναι σφοχ, εδώ στην Χίο, και η σύζυγός του που γεννάει από μέρα σε μέρα στη Σάμο. Και γεννάνε. Και δεν μπορεί να η κυβέρνηση του λέει, δεν μπορείτε να συνυπηρετήσετε μαζί. Ή φεύγει στην ουσία ο ένας συνάδελφος για να μείνετε μαζί, φεύγει από το σώμα. Επειδή η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Σωστά. Τότε να δείξουμε, θα σου πω γιατί. Όχι μόνο επειδή είναι το ηθικό πράγμα να κάνουμε για αυτή την οικογένεια, αλλά κυρίως επειδή δείχνει το πόσο ανήθικο είναι το κράτος καμιά φορά. Δηλαδή το κράτος που είναι τόσο απάνθρωπο, δηλαδή για να πετύχει δίθεν δημοσιονομικούς στόχους, εσείς παιδιά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ζείτε σε μια τεράστια ανασφάλεια και ο άλλος δεν μπορεί, ο συνεργάτης σας, ο συνάδελφός σας να μπορεί να κάνει οικογένεια. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Και μετά έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Είστε καλά, είστε. Χαρήκαμε πάρα πολύ, σταματήσαμε για εσάς. Όχι, προσέξτε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Όχι, παιδιά, όλοι μαζί είμαστε. Όλοι μαζί είμαστε ελπίδα. Αγαπάμε πάρα πολύ. Αγαπάμε, ναι, να είστε καλά. Σε αγαπώ, φιλό, φιλό. Τον άμαρχο που έχει μαζί. Είστε καλά. Καλή πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Πώς λέγεσαι. Αντώνης Στέφανος. Ξέρεις ποιος είναι. Θα γίνει κάποια μέρα που έφερε εγώ. Βαγγέλης. Αργύρης. Ο Αντώνης. Αρκεί αυτά που λέμε να γίνουνε. Όχι σαν κάποιους που άλλα λέγανε και άλλα γινότανε. Ο κόσμος θέλει βοήθεια. Έχει φτάσει πια στο αμήν. Το βλέπετε. Κάποιος να βοηθήσει ρε παιδιά, αλλά πραγματικά αυτήν την καρδιά του. Παράτωση ανάπτυξη είναι στα αμήν. Παιδεία μηδέν. Οι γιατροί μηδέν. Εδώ πεθαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι μέσα στα νοσοκομεία βοήθητοι, έτσι. Η παιδεία, έχω δυο παιδιά εκπαιδευτικούς, έχουν επί 7 χρόνια οργώσει την Ελλάδα και το αποτέλεσμα μετά από πολλά χρόνια να διορίζονται. Γιατί να γίνεται, κύριε Καθηλάκη μου, αυτό. Και ενώ υπάρχουν θέσεις που πρέπει να έρθουν είτε οι γιατροί είτε οι δασκάλοι εδώ να είναι κοντά στις οικογένειές τους και διαλύουν τις οικογένειες. Επειδή είναι αυτή είναι η φιλοσοφία τους, να έχουν ένα λαό σε εξάρτηση. Όμως, γιατί να τα μεγαλώνουμε διότι και έτσι, να φτάνουν μέχρι 40 χρονών. Διότι χρονό. Έτσι εκλέγει τη δεξιά. Στέφανο. Έλα, σε βλέπω. Και τσάρια. Καλή επιτυχία. Σε όλους μας. Να είσαι καλά. Στέφανε, όπα! Με το γιο μου στη Θήβα. Για δες εδώ, αρχηγέ, για δες. Τι είναι αυτό. Νάτα. Πώς είναι. Ο Γιάννης, μια χαρά είναι, χαιρετίσματα μου είπε να σου πω. Πού είναι τώρα. Είναι σε ένα στρατόπεδο κοντά στο χωριό μας, εδώ. Ναι, μπράβο, είδες κοντά. Να είσαι καλά. Εννοείται, έλα. Έλα, το βγάλουμε εδώ. Όπα, έχει timer. 10, 8, 7, 6, 5, 4. Φύγε, 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 φύγε. Το προλάβαμε. Σούπερ Πούμα. Τι να κάνεις. Ναι. Καλά, μια χαρά. Μια φωτογραφία να βγάλουμε και πρώτα. Καλά, τώρα εσύ είσαι πιλότος Σούπερ Πούμα. Η τιμή είναι δική μου. Και μου λένε πέρασε, πού είναι βρε παιδιά, παίρνω το ταξί. Τώρα ποιος είναι, δεξιούχος, ε. Ναι, αλλά είμαι μόνη μου, δεν έχω κανένα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Δεν έχεις κανένα σε φροντίσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, τι να κάνουμε. Έχω την Παναγία. Λοιπόν. Έλα. Ευάγγελε, έλα, δεν φεύγεις, δεν φεύγει ο ναύαρχος. Να μας χαίρετε όλη η Ελλάδα, είμαστε καλοί άνθρωποι, αλληλέγγυοι. Όλα καλά. Τώρα έρχονται σε καμαρώνω. Θα πάνε όλα καλά, θα το δεις. Να πάνε όλα. Θα καμαρώσουμε όλοι μαζί για τη χώρα μας. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει. Έλα, έτσι. Πολύ, για ένας μου δεν έχεις η μάνα που σε.